σώπαστε και αρχίζει ξανά το Μουντιάλ. Μία μέρα διάλειμμα είχαμε και είχατε και ξαναμπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα. Σαν τα τζάνκι ήμασταν χθες. Φιλαράκι, έχεις πουθενά ένα μάτς να δούμε? Ευτυχώς έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Είδες, όλα... Εν σοφία επίσης. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, έτσι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Σου λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, δεν έχει την Παρασκευή Μουντιάλ. Υπάρχει κόσμος που κάτι έχει πάθει με τέσσερα... Που πεινάει με τέσσερα μάτς την ημέρα. Πώς θα τον αφήσω αυτόν τον κόσμο έτσι? Πάρε 7 η ώρα το φιλικό με την Άντερλεχτ. Ήταν ό,τι πρέπει. Ήταν ότι. Εντάξει, βέβαια το μάτι για να συνηθίσει λίγο από τα γήπεδα τη Ρωσία και ναι, του. Στο φιλικό το ήσυχο. Στο φιλικό με τα γηπεδάκια από πίσω, τα γηπεδάκια αριστερά. Εντάξει, υπήρχε μία διαφορά, έτσι. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είδα και τον αγαπημένο μου χθες. Ποιον? Τον Γκόικο. Τον Γκόικο. Πραγματικά μία εικόνα. Μία εικόνα χίλιες αναμνήσεις από το συγκεκριμένο παιδί, η αλήθεια είναι. Όσο low profile τύπος και ποδοσφαιριστής ήταν, άλλες τόσες όμορφες αναμνήσεις έχει αφήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην οποία έχει δημιουργήσει βέβαια και πάρα πολλούς φίλους. Θα τα πούμε όμως και για τον Γκόικο, θα τα πούμε και για τον Κίτσιου που σου στέρισε λεφτά, θα τα πούμε. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι καλό να μην γίνονται. Πόσο έδινε ο Άσος? 25. Και δεν άντεξες. Συγγνώμη, το προσφέρεις στο πιάτο, δεν θα το πάρεις? Σου λέει... Χάνει 2-0 η ομάδα. Είναι φιλικό. Ξέρεις ότι αλλάζει εντεκάδα, ότι μπαίνουν πιο νέοι μετά, γιατί ξέρουμε τις εντεκάδες. Και ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ στα πρώτα ημίχρονα. Και μπαίνει. Και μέσα σε 10 λεπτά γίνεται το 2-2. Κάνεις κασάουτ, εσύ? Όχι, πες μου. Όχι, δεν για να μην με πείτε με ένα άρρωστη με το στοίχημα. Βάζεις 4 ευρώ για να πάρεις 100 με απόδοση 25. Ναι. Πέφτει ο Άσος με το που μπαίνουν τα 2 γκολ στο 1.80. Δεν κάνεις cash-out. 100 ευρώ είναι αυτά. Στέλιο, αν μας ακούς, αν ακούς. Πάνω στα λεφτά της, Στέλιο, σε αυτή τη φάση εκεί στο 92. Αμαρτία. Αμαρτία μεγάλη. Πρέπει... Δηλαδή τέτοια αγωνία. Πρέπει να με την αδερφή μου και πρέπει μου λέει, να... Γιατί καίγεσαι, φιλικό δεν είναι? Λέω, στα λεφτά μας πάνω. Να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τι δεν καταλαβαίνεις? Φαντάζομαι στη φάση του Κίτσου εκεί στο 92. Άστο. Σηκώθηκε εσύ και όλη η γειτονιά. Όχι, ήμουν καθιστή σαν να έβλεπα το ΠΑΟΚ Βασιλεία, ρε Λένα. Μάλιστα. Δεν ήταν ΠΑΟΚ Άντερλεχτ φιλικό. Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. Μουντιάλ όμως έχουμε, έτσι. Και είχαμε και όλη τη βδομάδα. Περίμενε. Πέρα από χθες. Πριν αναλύσουμε, πριν προχωρήσουμε στις διασταυρώσεις, ποιος πέρασε, τι έγινε με τους ομίλους, τι θα δούμε σήμερα, τι θα δούμε αύριο. Γυρνώντας το χρόνο πίσω, αυτές τις μέρες που είδαμε Μουντιάλ, το πρώτο πράγμα που θυμάστε, είτε αρνητικό είτε θετικό, που σου μείνει πολύ. Αποκλείστηκε η Γερμανία. Αποκλείστηκε η Γερμανία. Και εγώ αυτό θυμάμαι. Φυσικά, τι άλλο. Αυτή η εβδομάδα ήταν η εβδομάδα που αποκλείστηκε η Γερμανία. Να σου πω κάτι τώρα όμως, εγώ πες. Γιατί είμαι και πνεύμα αντιδραστικό. Ναι, για πες. Όλος αυτός ο αρνητισμός που υπάρχει για τη Γερμανία έτσι εδώ από τα social media, ξέρεις, το μεταξύ σοβαρού και αστείου, το Μέρκελ, ναι. Έτσι αυτοί που σας Merkel χρωστάνε. Merkel go home, ναι, το είχε ακριβώς. Πει ο Αλέξ, αλλά κανείς δεν τον άκουγε. Με τα αγγλικά του. Ξέρεις, όλος αυτός ο αρνητισμός που υπάρχει για τη Γερμανία. Από πού απορρέει? Όχι από πού απορρέει, ρε παιδί μου, εμένα με κάνει, να τους βλέπω με θετικό μάτι, με θετική προδιάθεση. Δεν τους έχω συνδυασμένα με το πολιτικό ή τη ράτσα. Mm-hmm. Δεν με τρελαίνει αυτό το ποδόσφαιρο, αυτό το ολοκληρωτό, το μονό, όπως και η Ισπανία, το ίδιο έχω και με την Ισπανία. Συνδεόμαστε με κάποιο τρόπο πολιτικά με την Ισπανία, όχι. Δεν μου αρέσει αυτό το μονόπλευρο. Με τους αυτούς, τους... Όπως το λέει ο Μάριος, θες? Όχι, όχι, τους ποδέμους μου αρέσει συνδέομαι. Α, τους ποδέμους, ναι, σωστά. Να ξέρεις. Ναι, για θα πρέπει να είμαστε φιλικά, ας πούμε, με τους ποδέμους, που έχουν και ωραίο αρχηγό οι ποδέμους. Ο οποίος αρχηγός είχε πάρει αυτό το σπίτι και έκανε ντόρο. Ναι, κάτι έγινε. Και πολιτικά γίνονται διάφορα πράγματα. Πήρες χαμπάρι τι έγινε τώρα πρωί-πρωί, Τι έγινε? Συνελήφθη η Σούζαν Σάραντον. Ή όπως τη λένε οι Αμερικανοί, γιατί εμείς την έχουμε αλλάξει, Σούζαν Σαράντον. Γιατί συνελήφθη το κορίτσι μας αυτό? Για όλο αυτό που γίνεται με τον νόμο Τραμπ για το μεταναστευτικό και το περίφημο τείχος του Μεξικού. Έκανε κάποιες δηλώσεις, γιατί αυτή τη στιγμή χωρίζονται γονείς από τα παιδιά τους, έτσι. Ναι. Έκανε δηλώσεις και συνελήφθη για εμπριστικές δηλώσεις. Τώρα που είπες για Τραμπ. Το Hollywood έχει πάρει πάρα πολύ ανοιχτά θέση από την ώρα που ήταν ακόμα υποψήφιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Έπρεπε να πάρει θέση έτσι. Το Hollywood, γιατί είναι, ρε παιδί μου, αυτή η Αμερικανιά, το Hollywood που λέμε, που έχουν μεγάλη επιρροή. Σκέψου ότι έρχονται εδώ σε εμάς ερεθίσματα από την Αμερική. Δεν θα έχει το Hollywood. Θυμάσαι το λόγο της Meryl Streep.
Φυσικά την πρώτη φορά που είχε βγει ο Τραμπ. Φυσικά και το θυμάμαι. Βέβαια θυμάμαι και κάποιες επικές κολοτούμπες μετά την εκλογή του Τραμπ. Διάφοροι που ήταν κατά του και μετά κατά, πήραν το μέρος και μετά πήραν το μέρος του. Εντάξει, και... ο άνθρωπος κάνει ακραία πράγματα. Δεν ξέρω αν υπέφεσε στην αντίληψή σου και αν το αντιλήφθηκε και ο κόσμος, το είδε ο κόσμος. Παγκόσμια μέρα προσφύγων ήταν πριν από ένα δεκαήμερο, δεν κάνω λάθος, Παγκόσμια ημέρα. Μέσα αυτή τη εβδομάδα πρέπει να ήταν. Ή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ή μπράβο, τώρα. Ήταν πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Είδες το πρώτο σέλιδο από Times. Όχι. Είχε λοιπόν, το παιδάκι. Donald Trump. Α, το είδανε. Και κάτω το μωρό. Και κάτω είναι ένα προσφυγόπουλο. Είναι το παιδάκι που το χωρίσαν από τη μαμά του. Μπράβο. Και έκλαιγε. Χτυπήσαν το μωρό. Γιατί πλέον, ξέρεις τι κάνουνε, τα χωρίζουν γονείς από παιδιά από τους πρόσφυγες που μπαίνουν παράνομα στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα παιδάκια, όλα τα ανήλικα, εν πάση περιπτώσει, τα συγκεντρώνουν σε παλιά σούπερ μάρκετ. Δεν είναι οργανωμένες δομές δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν είναι χώροι ειδικοί. Τα στηβάζουν έτσι σαν τσουβάλια μέσα σε αυτούς τους χώρους, με 5 κοινωνικούς λειτουργούς να τα προσέχουν, μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια για τους γονείς. Απάνθρωπες συνθήκες και μιλάμε για 2018. Και μιλάμε για διανόητα πράγματα και νομίζω ότι το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο μένει στην ιστορία. Μένει στην ιστορία, έτσι. Καμιά φορά είδες η δύναμη της εικόνας, ρε παιδί μου. Οι Times ανέκαθεν κάναν πολύ ωραία πρωτοσέλιδα. Δηλαδή από τα πρωτοσέλιδα που νομίζω πέρα από το γεγονός ότι έγινε viral, σου μένουνε. Θα έχεις να λες για ιστορικά πρωτοσέλιδα. Εξώφυλλα μάλλον για να το θέσουμε καλύτερα, γιατί ήταν εξώφυλλο αυτό από Times που είδαμε. Όσοι δεν το βρήκατε ή δεν το παρατηρήσατε, ψάξτε να το βρείτε. Είναι εκπληκτικό πρωτοσέλιδο. Δεν έχει τίποτα από άποψη θεάματος και τέτοια, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο απλό και λιτό, ώστε να αποτελεί γροθιά στην κατάσταση και σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, να το κλείσουμε το συγκεκριμένο όμως θέμα. Ναι. Να πάμε στον καιρό, ο οποίος καιρός επιτέλους συνήλθε, ήρθε στα συγκαλά του και συνάδει με την εποχή. Εβδομάδα. Θέλω να σου γιατί πω εμείς είμαστε τρελές λίγο. Εγώ, ας πούμε, δεν έβγαλα κουβέρτα. Άκουσα από κάποιους ότι βγάλαν ξανά τα διπλωματάκια. Κουβέρτα δεν έβγαλα, αλλά μακριμάνικο ζακέτα. Ναι. Εγώ που ξέρεις, κυκλοφορώ ναι, με τα κοντομάνικα. Εγώ δύο μέρες τη ζακέτα την έβαλα. Με πολύ ζακέτα, χοντρή πικέ κουβέρτα για να σκεπάσει και πάλι ξέρεις και στο σπίτι ακόμη, ενώ έχουμε βγάλει τα καλοκαιρινά σορτσάκια, φανελάκια και αυτά, από πάνω ήθελες κάτι της, οπωσδήποτε. Το ήθελες οπωσδήποτε. Έφτιαξε όμως από προχθές το μεσημέρι, άρχισε λίγο, χθες είχε και ζέστη. Και τι βροχή ρε εσύ, πόσο και τι νερό. Βροχή, δηλαδή έλεγες... Ρίξε, πόσο ακόμη θα ρίξεις, δεν τελείωσε. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και λέγαμε, φτάνει. Ναι, δηλαδή, ναι. Φτάνει. Σου λέω από εδώ Ιούνιο έφευγα μήνα. Για να πάω στο γραφείο. 10 λεπτά έγινε η απόσταση εδώ από βαλόρι του. Μούσκεμα. Ξέρεις τι άλλο ήταν μούσκεμα σήμερα το πρωί. Γιατί αυτή την εταιρεία την αγαπάμε. Ποιο? Ο Αστ. Ναι. Ο αγαπημένος μας ο Αστ. Μπαίνω, κάθομαι. Mm-hmm. Νιώθω υγρό το κάθισμα. Ναι. Λέω να σηκωθώ να αλλάξω. Βλέπω ότι γύρω μου όλοι πιάνονται. Ναι. Κοιτάω μια κυρία μου λέει όλα είναι βρεγμένα. Λέω, όλα είναι βρεγμένα. Ναι, λέει, τα καθαρίσανε, ρώτησα τον οδηγό. Απλά δεν στέγνωσαν. Ναι. Μάλιστα. Μεγάλες στιγμές. Εντάξει, τα καθάρισαν, τα καθάρισαν, αλλά δεν στέγνωσαν. Έγραψα στο προφίλ μου, πώς γράφεται για τον Ελκαντούρη, ξέρω εγώ, πόστερ στο λογαριασμό, στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί στα social media. Μάλιστα, η Ελένη Πούλη σχολίασε το γεγονός μέσα από την προσωπική της σελίδα. Γιατί είμαστε αχάριστοι. Στο Twitter. Αυτό έγραψα. Δεν θα είναι σαν να γυρνάμε από μπάνιο. Δεν είμαστε βρεγμένοι όταν γυρνάμε τον μπάνιο. Κάνεις... Πού είναι το κακό για τον ΟΑΣΤ. Κατευθείαν αχάριστη να τον κακολογήσετε. Αρκετοί από σας φύγατε ήδη, έτσι. Το γνωρίζουμε γιατί είχε κάποια κίνηση. Είχε λίγο κίνηση, έμαθα εκεί κλασικά στην καρδία και λίγο μετά προς πρώτο πόδι. Τώρα για δεύτερο δεν έχω ενημέρωση. Όποιος θέλει όμως μας παίρνει τηλέφωνο για καλημέρα. Και όλα αυτά αρκετά νωρίς το πρωί. Βεβαίως. 2-31-0-287-888. Αν έχετε εικόνα τώρα από το δρόμο για έξοδο προς Χαλκιδική. Είναι ωραίο Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται. Θα έχει καλό καιρό. Και ήδη εδώ η Έμι δεν λέει τα ίδια, δεν συμφωνεί. Αφού είπε ότι θα φτιάξει ο καιρός, τα κοιτούσε. Αραιές νεφώς κατά περιόδους πυκνότερες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι νεφώσεις δεν μας χαλάνε. Υπάρχει πιθανότητα για βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και έπειτα. Ναι, μην χαλάσουμε το σερί που έχουμε χτίσει με τις βροχοπτώσεις. Ναι. Κοιτάμε την κάθε μέρα ξεχωριστά για την τον καιρό. Την κάθε βροχή ξεχωριστά, ναι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 19 με 30. Ζέστη θα έχει. Ζέστη θα έχει. Το καταλαβαίνεις από το πρωί μωρέ ότι θα έχει ζέστη. Γι' αυτό είπα ότι θα έχουμε ένα ζεστό Σαββατοκύριακο.
Και επειδή πολλοί έχετε στερηθεί τα μπάνια σας, έτσι έχετε αργήσει να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο. Σκέψου λίγο τους τουρίστες, ρε Λένη, που ήρθανε. Ποιους τουρίστες, να σου πω κάτι. Οι τουρίστες θα πάνε να δουν και κάτι. Εγώ σκέφτομαι αυτούς που πήραν άδεια την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και ευτυχώς δεν ανήκω σε αυτούς. Δηλαδή η προετοιμασία του ΠΑΟΚ μέσως από την άδεια. Ας είναι καλά τα παιδιά. Φεύγουμε, φίλε ακροατή, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Την προηγούμενη Κυριακή φεύγουμε από εδώ και έχει εκείνο τον φυσάει, αέρα. Όχι αέρα, ναι. Φυσάει κανονικά. Κανονικότατα. Για να το... Α, λέμε, πω, πω, φαντάζω τώρα να είσαι στην παραλία και να σου μπαίνει άμμο στα μάτια, να κολλάει πάνω γιατί έχει και υγρασία. Άγιο είχαμε που δεν πήγαμε πουθενά. Αυτό ακριβώς. Τι να κάνουμε κι εμείς. Ευλογάμε τα γένια μας για να επιβιώνουμε. Λοιπόν, τώρα. Πρέπει να βάλουμε πρόγραμμα. Πρέπει να βγάλουμε ένα πρόγραμμα. Καταρχάς πρέπει να επικοινωνήσουμε με Ολλανδία για να δούμε τι κάνουν οι απεσταλμένοι μας, σε τι κατάσταση θέλω είναι. Θέλω να μάθω τι κάνει η Μελίνα. Δηλαδή, αν κάτι έχω κρατήσει από τη φετινή προετοιμασία, είναι τα road trip που κάνουν κάθε μέρα από το ξενοδοχείο στο προπονητικό κέντρο και Τούμπαλιν. Φίλε ακροατή, αν δεν ξέρεις ποια είναι η Μελίνα, σημαίνει ότι δεν παρακολουθείς το κανάλι του ΠΑΟΚ24 στο YouTube. Τα μεσημεριανά βίντεο του ΠΑΟΚ24. Επικά. Πόσες φορές πήγαν να τρακάρουν, δύο? Τι δύο. Εντάξει, ένα κάθε μέρα είναι μία. Ένα 0-5 απόδοση το έχει, ότι κάθε μέρα θα έχουν ένα πρόπτο. Δεν είναι ο Δημήτρης ο Τορμπατζόγλου, δεν το έχει μάθει δεν το ακόμη. Έχει εκεί πέρα. Το τιμόνι ακόμη εκεί δεν το έχει, είναι ξεκάθαρο. Λες να τον αποσυντονίσει, να τον αποσυντονίζει η γυάλινη οροφή που έχει το αυτοκίνητο. Ενδεχομένως. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, θα πούμε λίγο αναλυτικά τους ομίλους. Ποιοι πήραν το εισιτήριο της πρόκρισης στη φάση των knockout παιχνιδιών. Τις διασταυρώσεις βεβαίως, τι θα δούμε σήμερα, αύριο μέχρι και την Τρίτη. Έρχεται ένα εκπληκτικό τριήμερο. Τετραήμερο. Τετραήμερο, σωστά. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Ακριβώς. Θα πούμε πολλά για το φιλικό του ΠΑΟΚ και με την, από την ΚΑΠΑ 23 της Γάνδης, την Άντερλεχτ χθες. Τι έχουμε δει, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει. Συμπληρώθηκε μία εβδομάδα ολόκληρη προετοιμασίας, μία εβδομάδα και μία ημέρα, έτσι. Ναι. Οπότε έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και για τα μεταγραφικά και για τον ατζέντη του Βέρμπλουμ που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το παραδέχτηκε ο άνθρωπος ενώ Ελένη, δεν μιλάει πολύ. Δεν αντέχω άλλο. Εσύ δεν αντέχεις, ο Βέρμπλουμ όμως κάνει κάτι διακοπάρες στην Τουρκία. Αυτό δηλαδή δεν είναι αμαρτία, δεν μας σκέφτεται. Καμία καθόλου. Αμαρτία δεν σκέφτεται. Έστω και αν είναι για εσύ, όχι. Εσύ κάνοντας τέτοιες διακοπές που κάνει ο Βέρμπλουμ στην Τουρκία θα σκεφτώσουν κανέναν? Έχεις δίκιο, το ξέρω. Δεν θα σκεφτώ σου κανένα. Λοιπόν, αυτές τις διακοπάρες κάνει ο Βέρμπλουμ στην Τουρκία. Έχει το περίμενα αρκετούς συλλόγους. Συζητάει με διάφορες ομάδες. Πώς το είπε ο ατζέντης, άλλες 10. Ναι, συζήτησα με τον Πάκο και μάλιστα 10 ομάδες. Απλό, καθημερινό, λιτό, κατανοητό. Ναι. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας γράφετε, στέλνετε, σχολιάζετε μια καλημέρα, οτιδήποτε, μουντιαλικό, ό,τι έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ και το στέλνετε στο 54526, 1,24 η χρέωση, συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο διάλειμμα, να πάρουμε κι εμείς μία ανάσα. Ωραία. Και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Ξεκινάει λοιπόν, πήραμε μία ανάσα χθες, εσείς ξυριστήκατε, είδατε λίγο την οικογένεια, τα παιδιά πόσο μεγάλωσαν αυτές τις μέρες, αν έχει έρθει καμιά αίτηση διαζυγίου, το είχε γράψει ο Σομπρέρο. Ο Σομπρέρο πάρα πολύ ωραία το είχε γράψει στο Twitter. Να το βρω γιατί αξίζει πάρα πολύ. Γιατί ο ναύμαχος... Εντάξει, τώρα εμείς μιλάμε για account συγκεκριμένα τα οποία τα ξέρουμε χρόνια. Αν δεν έχετε Twitter, ανοίξτε, αξίζει αυτές τις μέρες του Μουντιάλ. Για πες. Ρεπό αύριο στο Μουντιάλ μετά, ναι, τα μάτσα, ρε παιδί μου, της Πέμπτης. Ευκαιρία να γεμίσουμε το ψυγείο, να ξυριστούμε, να δούμε τι τάξη έφτασαν τα παιδιά μας και αν στο γραμματοκιβώτιο έχει φτάσει κάποια αίτηση διαζυγίου. Λοιπόν, κάπως έτσι αντιλαμβανόμαστε και αντιλαμβάνεστε το Μουντιάλ. Ο ναύμαχος έγραψε, δεν έχει σήμερα παιχνίδι και κατέβηκα κάτω στη γειτονιά με το κινητό με κάμερα και τραβούσα τα παιδάκια που παίζανε μπάλα σε περίπτωση που χρειαστεί VAR να το κάνω εγώ. Λοιπόν, επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν αρέσει σε κάποιος αυτό το Μουντιάλ της Ρωσίας. Αρέσει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο εσύ για να γίνεσαι πιο κατανοητή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει ανατροπές, έχει γκολ. Έχει ωραίες στιγμές, έχει θέατρα, δηλαδή εκείνο το βαρελάκι που έκανε ο Νεϊμάρ δεν είναι για Όσκαρ. Μπατσουαγή, είσαι το highlight του Μουντιάλ. Τι θεότητα ήταν αυτή? Εντάξει, έχει πολλές θεότητες.
Λοιπόν, πριν πάμε στο Μουντιάλ και στα όσα έγιναν, έχει έρθει εδώ ένα μήνυμα από τον φίλο. Κάτι θέλει να σχολιάσουμε τώρα εδώ, κάτι πήρε το μάτι μου. Λέει ο Κώστας, καλημέρα στα κορίτσια μας. Θέλω σχόλιο για Πόντους και Νίνα. Δεν σας κάνει για μεγάλους παντοφλάκιας ο τύπος? Και αυτή η Νίνα φαίνεται η κλασική Σκανδιναβή, να το θέσω κομψά, Κώστα. Τέτοιους παίκτες θέλουμε στον ΠΑΟΚ μας. Λοιπόν, φίλε Κώστα, θέλω να σου πω, επειδή το έχω μελετήσει το πράγμα, οι περισσότεροι Σκανδιναβοί... Είναι παντοφλάκιδες. Όχι, δεν είναι παντοφλάκιδες. Εξαρτώνται απόλυτα, δηλαδή αν είναι παντρεμένοι, έχουν παιδιά, είναι χρόνια μαζί με την σύζυγό τους, εξαρτώνται απόλυτα από την γυναίκα. Και ο Ιμπραήμοβιτς. Όχι, ο Ιμπραήμοβιτς είναι μια κατηγορία. Ο Ιμπραήμοβιτς είναι μια κατηγορία. Δεν μπορεί κιόλας να έχει ένα μύθο. Ναι. Δεν μπορεί να βγει προς τα έξω τη γυναίκα, η κυρία Ιμπραήμοβιτς κάνει κουμάντο και κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει, καταραίει ο μύθος. Λοιπόν, με εξαίρεση τον Ιμπραήμοβιτς, για να το θέσω σωστά, οι περισσότεροι από αυτούς, μην πω ένα 95-98% και τσουβαλιάσω, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που η γυναίκα έχει τον πρώτο λόγο. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα του Μπέργκ, είναι ξεκάθαρο ότι όπου θέλει η Τζόση. Η Ζωζεφίν, ναι. Πάνε. Το ίδιο να πούμε και για τον Χουλτ. Όλοι. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Οι περισσότεροι, επειδή παντρεύονται μικροί, δηλαδή είναι χρόνια με την σύζυγό τους, τα μετράνε πάρα πολύ αυτά. Δηλαδή αν η γυναίκα είναι ευχαριστημένη, της αρέσει κάπου... Να σας πω κάτι, μην πάμε και μακριά, για να τα λέμε κιόλα έτσι. Ο Μάτος πριν υπογράψει στον ΠΑΟΚ είχε έρθει πώς incognito. Πώς το πήγε από εδώ, πώς το πήγε από εκεί, στο Μάτος κατέληξε. Να μην πω, να μην πω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό, ναι, φίλε, ναι, ναι. Κώστα, τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, ο Μάτος, ναι, πριν υπογράψει στον ΠΑΟΚ είχε έρθει ένα Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί έπρεπε να τσεκάρουν εδώ εγκαταστάσεις, την πόλη, το μέρος, αν το μέρος άρεσε στην κυρία Μάτος, θα νιώσεις έστω και λίγη τροπή και να πεις πόσο γυναικάρα είναι. Είναι, βεβαίως και είναι. Ναι. Εντυπωσιακότατη και με δύο παιδιά κιόλας, να τα λέμε. Κάποιοι κάνει ένα θέμα με συζύγους ποδοσφαιριστών και η κυρία Μάτος έλειπε και αναγκάστηκε να κάνει δημόσια δήλωση στο ΠΑΟΚ 24. Ένα μυαλό είναι αυτό, έχει μόνο ένα καλοκαίρι κάποια στιγμή. Ξέχασες. Κάποια στιγμή μπαίνει διακόπτη. Απίστευτο. Λοιπόν, και είχε έρθει ένα διήμερο, της άρεσε το μέρος και έδωσε το άναψε το πράσινο φως, για να τα λέμε κιόλα. Τώρα δεν πρέπει, δηλαδή, άλλη γιατί είναι στην Τουρκία, δεν πρέπει να τη φέρουμε εδώ πέρα ένα Σαββατοκύριακο στα Σχαλκιδικά. Ναι, δηλαδή τώρα δεν η κυρία, να πάει η ένα Βέρμπλουμ είναι στην Τουρκία και κάνει διακοπές, είναι ξετρελαμένη σε ένα θέρετρο εκεί πέρα, το οποίο μην φανταστείτε, γιατί εγώ τα βλέπω. Επαναμή. Είναι, όχι, είναι ένα συγκρότημα ξενοδοχειακό, εντάξει, με πισίνες, ναι, Ολυμπιακών διαστάσεων, η μία δίπλα στην άλλη και στο βάθος η θάλασσα. Έχει έρθει στη Χαλκιδική. Που δεν έχει. Σκαβουρότρυπες. Έχει πάει. Έχει πάει ένα κτίκο βιού. Εκεί στον Άγιο... Αϊγιάννη. Μια σικιά. Τα έχει πάει αυτά. Μια βουρβουρού. Και στην τελική έχουμε και εμείς ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Πρέπει να με μπούμε μέσα... Με Ολυμπιακών διαστάσεων. Πρέπει να μπούμε στο σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ. Να, ναι, αναλάβουμε ένα τέτοιο ρόλο. Να παίρνουμε τις γυναίκες ποδοσφαιριστών ανεξαρτήτου εθνικότητας και να τις κάνουμε ένα tour στα μαγαζιά, στις παραλίες. Να σου πω κάτι, η κυρία Μακ δεν ξετρελάθηκε. Αυτό. Ποιος ευθύνεται που ξαναγύρισαν? Η κυρία Μακ. Και πες μου τι θα κάνουν τώρα που δεν φαίνεται να ανανεώνεται ο δανεισμός. Να... Νομίζω να ότι βαρέως και έτσι πολύ άσχημα το έχει πάρει η Σουζάνα. Η έτσι. Σουζάνα μπορεί και να μείνει εδώ, έτσι όπως την έκοψα. Ή, να σου πω κάτι, και τώρα να μην μείνει εδώ, που... νομίζω ότι με το που τελειώσει ο Ρόμπερτ. Εδώ θα γυρίσει. Μα δεν θα ξεχάσω τη συνέντευξη που είχαμε κάνει και μιλούσε για την ζωή της στην Αγία Πετρούπολη. Ναι. Έτσι. Και έλεγε ότι ναι, οι εγκαταστάσεις. Για τα παιδιά, τα σχολεία και όλα αυτά για τα παιδιά είναι ιδανικά. Ιδανικά για να μεγαλώνει ένα παιδί και να εξελίσσεται σε μια πόλη που σου παρέχει τα πάντα. Αλλά αυτό το μεγάλο αλλά. Στην Ελλάδα είχαμε ποιότητα ζωής. Δηλαδή. Που θα πάμε για φαγητό με τους φίλους μας, οι άνθρωποι. Νιώθεις αυτή την οικειότητα, ρε παιδί μου. Το πιο... Αυτό που δεν έχει η Αθήνα για μένα. Δηλαδή, ναι, όσο ωραία πόλη, όσο επιλογές κι αν σου δίνει... Το οικογενειακό κλίμα όχι, που έχει η Θεσσαλονίκη δεν αυτό το έχει. Αυτό το προσωπικό, δηλαδή, στις μεγάλες πόλεις έχεις αυτό το απρόσωπο. Παντού νιώθεις μια κρυάδα, μια ψύχρα.
Ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και για τον ίδιο τον παίκτη, η Ελένη, το να κυκλοφορεί και να. Γιατί στην Αθήνα έχει 500.000 γειτονιές. Εδώ πέρα που θα βγουν όλοι στο κέντρο, μια βόλτα να κάνουν, θα εισπράξουν την αγάπη του κόσμου. Δεν λέω τώρα με την αρνητική χρειά ότι θα βγουν. Είναι πιο ανθρώπινο. Για έναν καφέ πιστεύω. Που θα βγουν, θα πάει ο άλλος, θα του πει γεια σου ρε παιχταρά, ξέρω εγώ. Θα του πει δύο-τρία πραγματάκια τα οποία ανεβάζουν πάρα πολύ την ψυχολογία ενός παίκτη. Και να σου πω και κάτι, γι' αυτό οι περισσότεροι ξένοι ποδοσφαιριστές που. Έχουν βρει τα πατήματά τους εδώ. Είναι αυτοί που έχουν ενσωματωθεί, έτσι. Έχουν εγκλιματιστεί με την πόλη και τους ρυθμούς της. Και εκεί πατάει πολύ και ο ΠΑΟΚ. Ότι μέσα σε όλα όσα προσφέρει. Φέρτε την κυρία Βέρμπλουμ εδώ. Μπράβο. Φέρτε λίγο την κυρία Βέρμπλουμ. Δύο μέρες με την Μπούντου εδώ πέρα να κυκλοφορήσουμε. Αλλά δύο μέρες να έχω κι εγώ άδεια, έτσι. Εντάξει, νομίζω. Ναι, αλλά ότι θα δουλεύω εμέσως. Θα σου δώσει ένα ρεπό άμα είναι να πείσουμε Βέρμπλουμ. Δηλαδή έχει πάει στην Τουρκία για διακοπές που δεν λέω πάρα πολύ ωραία είναι, έτσι. Και, και μοιάζουν και όλα σε δύο χώρες. Όχι, και να σου πω και κάτι. Και άμα έχεις χρήματα. Και στο Αζερμπαϊτζάν να πας, δηλαδή, που λέει και ο Σταύρος. Αυτό ακριβώς. Καλά θα περάσεις. Δεν είναι θα πας στο πιο το ακριβό. Το φυσικό πλούτο όμως, τη φυσική ομορφιά δεν θα την βρεις παντού. Ο Ενρίκη εκεί που μένει στην παραλία, πόσες φορές είχε ανεβάσει Insta Stories πέρυσι που ήταν. Να ξυπνάς πρόπερση και να, που ήταν. Και να βλέπεις μπροστά σου το θερμαϊκό. Δεν χρειάζεται να ανοίγεις το πάντο. Άμα είσαι πολύ ευτυχισμένος, βλέπεις και την ίδια τη Γοργόνα μέσα στη θάλασσα. Να λέει ο Αλέκο ζει. Κοίτα, και δεν χρειάζεται να ανοίξει και πολύ την μπαλκονόπορτα κάποια πρωινά ενδεχομένως, αλλά εντάξει. Δεν είμαστε τέλειοι. Όχι. Σαν πόλη. Αυτά με την κυρία Βέρμπλουμ. Ορίστε, Κώστα, τη σχολιάσαμε την Βέρμπλουμένα. Κοίτα τώρα, επειδή ο Κώστας το άνοιξε το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε και τι δήλωσε χθες ο μάνατζερ του, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξαφνικά την Πέμπτη το μεσημέρι κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα ότι ο Βέρμπλουμ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Φυσικά η είδηση διαψεύστηκε γιατί αφενός ο παίκτης δεν το είχε κουνήσει από την Τουρκία. Ήταν εκεί σε αυτό το πολύ εντυπωσιακό θέρετρο το οποίο λέμε εμείς με τις πισίνες και τα παιδιά του, τη γυναίκα του και απολάμβανε τις διακοπές του. Αλλά ήρθε ο ατζέντης του στην Ελλάδα γιατί είχε μία μεταγραφική υπόθεση που αφορούσε τον Πανετολικό, οπότε αφήχθη στην Ελλάδα, βρέθηκε στο Αγρίνιο για μία μεταγραφή που αφορούσε την ομάδα του Πανετολικού και κατόπιν ταξίδεψε για τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συζητήσει με τους ανθρώπους του Δικεφάλου για την προοπτική μεταγραφή του Βέρμπλουμ στον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος με δηλώσεις του σε μέσο της Σουηδίας επιβεβαίωσε πως ήταν στη Θεσσαλονίκη, πως συναντήθηκε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Θεωρώ και εκτιμώ πως αφορούσε τον Γιώργο Σαββίδη συγκεκριμένη συνάντηση, γιατί ο Λούμπος Μίχελ βρισκόταν στο Χόρς της Ολλανδίας, ο Μάικς Γκαγκάτσης ήταν στην Αθήνα με όλα αυτά που γινόντουσαν στην Super League και ούτω καθεξής. Οπότε η συνάντηση και ο κύκλος επαφών που είχε ο ατζέντης του Βέρμπλουμ ήταν με την οικογένεια Σαββίδη και περισσότερο με τον Γιώργο. Βέβαια, εκεί που έκανε δηλώσεις ο ατζέντης του ότι ναι, συναντήθηκα και ξαφνικά λες, όπα, ναι, για να έχουμε εξέλιξη. Ξέρεις, για να συναντάς κάποιον και να τον ακούς, τι έχει να σου προτείνει, σημαίνει ότι καταρχάς σε ενδιαφέρει σε πρώτη προφανώς φάση. Προφανώς για τον υπόλοιπο κόσμο, για τον ατζέντη του Βέρμπλουμ και τον Βέρμπλουμ. Ναι, γιατί εκεί που λέει ότι ναι, βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, ναι, συναντήθηκα με τους ανθρώπους, αλλά. Αλλά αυτό παγώνεις. Το αλλά. Λοιπόν, διαβάζουμε τις δηλώσεις του σε μέσο της Σουηδίας, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν μιλούν σε άνθρωπο. Ο Καρλ Φάγκερ, έτσι. Φάγκερ. Ναι. Πώς το λένε, ναι, έτσι Φάγκερ. Το λένε. Φάγκερ. Φάγκερ. Φάγκερ, ναι. Με έμφαση στο γκου, αυτό θέλω να τονίσω. Γιατί άλλο άκουσα, εγώ δεν είχα διαβάσει το όνομά του. Ναι, δικηγόρος στο επάγγελμα, για να τα λέμε όλα. Μια νομική δεν πήγαμε. Τα έλεγε η μάνα σου. Ναι, πήγε νομική ο άνθρωπος και έγινε ατζέντη ποδοσφαιριστών. Ναι. Αυτό είναι μέλλον. Λοιπόν, ήμουν στην Ελλάδα με τον Σεμπάστιαν Έριξον. Είναι ο παίκτης που πήρε μεταγραφή στον Πανετολικό. Και στη συνέχεια βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη και άκουσα τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Έκανα ό,τι ακριβώς και με τους άλλους 10 συλλόγους που είχα ραντεβού για τον Πόντς. Και κάπου εδώ έρχεται η ψυχρολουσία, έτσι. Πάνω που αναθαρείς, πάρ το χαστούκι σου. Για το πότε θα αποφασίσει ο Βέρμπλουμ, απάντησε. Δεν πιεζόμαστε, δεν έχουμε θέσει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Άσε μας κουκλίτσε μου, θα πω εγώ. Δηλαδή, περιμένουμε, δώσε ένα ναι ή ένα όχι. Δεν πιέζονται, δεν πιέζονται. Για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ είναι ένας μεγάλος και φιλόδοξος σύλλογος. Λοιπόν, για να τα βάλουμε όλα σε μία τάξη.
εξ αρχής γνώριζαν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ πως η συγκεκριμένη υπόθεση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και γι' αυτό στην πρώτη, έτσι, από τις πρώτες συσκέψεις στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ αποφασίστηκε να δοθεί χρόνος, να δοθεί πίστοση χρόνου στην πλευρά του Βέρμουν, γιατί γνώριζαν καλά πως ένας ποδοσφαιριστής με το δικό του βιογραφικό, με τη δική του καριέρα, το δικό του κασέ και ενδεχομένως τις βλέψεις του για το μέλλον, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα. Μπορεί η πρόταση του ΠΑΟΚ να ήταν άκρος δελαστική. Και έτσι, σε δεύτερη φάση και βελτιωμένη σε σχέση με την πρώτη. Και βελτιωμένη και μπόνους και κόντρα μπόνους και ξανά πρόταση, δείχνοντας με τον τρόπο τους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι τον θέλουν πάρα πολύ στην ομάδα τους, γιατί είναι ένας χαφ ο οποίος καλύπτει απόλυτα τα θέλω του Λουτσέσκου, έτσι. Αν κάπου πονάει η ομάδα, πέρα από τη θέση του φορ, θα τα πούμε και αυτά, αφορά αυτή την αδυναμία, αν θέλετε, μπορεί και την καλύπτει απόλυτα ο Βέρμουν στα μάτια του προπονητή. Άρα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει το συγκεκριμένο προπονητή. Μη λέμε τέτοιες ώρες. Το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για να καλύψει και τον προπονητή του. Βέβαια, δεν είναι εύκολη η συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει μεγάλο και ζωηρό ενδιαφέρον από πολλούς συλλόγους και δεν έχει να κάνει τώρα με το τι λέει ο μάνατζερ, έτσι. Το γνωρίζαμε ότι και από τις πληροφορίες που παίρναμε από Σουηδία, ότι υπάρχουν προτάσεις, έτσι. Δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος με τη στάση του και με την τακτική του προσπαθεί να ανεβάσει το κασέ του, κάνοντας έτσι παιχνίδι και βάζοντας το παιχνίδι και άλλες ομάδες. Όντως υπάρχει ενδιαφέρον, όντως δεν βιάζεται να πάρει κάποια απόφαση, έτσι. Από τη στιγμή που πουλάς, έτσι, όταν εγώ πουλάω και το ξέρω ότι πουλάω, θα το εκμεταλλευτώ με αυτό ακριβώς. Με ποιο τρόπο και μπορώ. Ξέρω ότι θα μου έρθουν προτάσεις, έτσι, και η μεταγραφική περίοδος έχει ακόμη δρόμο μπροστά της, γιατί να πάρω και να κλείσω από τώρα σε κάποια ομάδα, έτσι. Γιατί κεγόμαστε, ρε άνθρωπε. Εμείς κεγόμαστε. Καλά, εντάξει, προφανώς. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πιέζεται και η κλειψίδρα να αδειάζει και να μετράμε αντίστροφα. Και όλοι να έχουμε στο νου μας το μάτς με τη Βασιλεία. Δεν προλαβαίνουμε. Και δηλαδή και αύριο όχι, να έρθει. Αλλά σου λέω, σκέψτε από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Έχει μπροστά του ολόκληρη μεταγραφική περίοδο για να τελειώσει, έτσι, το καλοκαίρι. Ξέρει ότι πουλάει, ξέρει ότι γίνεται καλά η δουλειά στο μεταγραφικό παζάρι, γιατί να βιαστεί να κλείσει κάπου. Έτσι. Και κλείνει και ξαφνικά φεύγει κάποιος από κάποια ομάδα. Ναι, δεν ξέρεις τι φτάνει γίνεται. Κάτι στα αυτιά, δεν ξέρεις ποτέ τι η γίνεται. Η καλοκαιρινή περίοδος, σε αντίθεση με το χειμώνα που είναι πολύ συμπιεσμένη, έχει πάρα πολύ το ψωμί. Χειμώνα έχει συγκεκριμένες επιλογές. Έτσι. Δηλαδή τα κομμάτια του puzzle τα οποία προστίθενται και αφαιρούνται είναι συγκεκριμένα. Το καλοκαίρι είναι που είναι ανοιχτά, υπάρχει ένα έτσι παζάρι. Γιατί τα περισσότερα συμβόλαια ποδοσφαιριστών λίγο και όχι μόνο το αυτό. Επόμενο καλοκαίρι. Μπράβο. Καλοκαίρι. Και δουλεύεις, δηλαδή αν από το Δεκέμβριο ξέρεις ότι ο παίκτης δεν προτίθεται να ανανεώσει, έχεις δημιουργήσει ήδη το έδαφος και τις συνθήκες. Έτσι ακριβώς το καλοκαίρι έχει σαφώς πολύ περισσότερες επιλογές. Ανοίγεις φόρτσα και μιας και ανοίγεις φόρτσα και επειδή έχει πρωτοσέλιδο Verblum, να το πούμε και αυτό και να πάμε στο διάλειμμα, γιατί κάπως αλλάξαμε την ροή της εκπομπής. Thriller με Verblum, λέει η Φόρτσα. Ρέστα ΠΑΟΚ για την απόκτηση του 32χρονου Σουηδού, η νέα πρόταση και τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στις επαφές με τον δικηγόρο του. Αυτό που έλεγε τώρα και η Ελένη. Να σου πω κάτι, κάνω λίγο εικόνα, δηλαδή τον κάθε οπαδό του ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει Verblum, διαβάζει, είναι με το F5 και έλα, τέτοια. Πες, πόσα μηνύματα είναι, έχονται, τα βλέπω. Για το, άπειρα για τον Verblum. Είναι αυτό. Τι γίνεται με Verblum. Είναι αυτό του με το λίγο το στόμα που φεύγει. Σακουλιά σου και αποφάσισε, ξέρεις, το κλασικό. Η αλήθεια για την περίπτωση του Μάρκους Μπέρκ και τον δικέφαλο, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση του Μπούκη στο κάδρο πάντα Κόντε. Έγινε ένα live chat την Πέμπτη, ήταν ή την Τετάρτη. Έγινε μετά την Τετάρτη. Ήταν μετά το φιλικό της Τρίτης με την Γάνδη. 5 η ώρα ανακοινώνει το ΠΑΟΚ 24 ότι θα έχει live chat με τον Σταύρο Κόλογα και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου που βρίσκονται στο χώρο της Ολλανδίας για την καλοκαιρινή προετοιμασία στο πρώτο στάδιο και μπαίνουμε στο live και διαβάζουμε. Τα μηνύματα «Τι γίνεται με Μπέργκ» ήτανε δεκάδες στην αρχή. Και δεν είναι τίποτα. Δεν διαβάζαν και τι είχαν απαντήσει πριν. Οπότε, «Τι γίνεται με Μπέργκ» ισχύει με Μπέργκ. Έφτασαν 512 μηνύματα για τον Μπέργκ. Σε κάποια φάση ο Σταύρος λέει, παιδιά, ευχαριστούμε, αλλά όχι άλλες ερωτήσεις για Μπέργκ. Για Μπέργκ, Βέρμπλουμ και Πούκι, έτσι.
τα κλασικά. Και βλέπουμε εδώ στη Φόρτσα ότι μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο από εκτός του Πουκ. Και ο Λουτσέσκου χθες είπε ότι το ρωτήσανε τώρα που επιστρέφει ο Πρίγιοβιτς. Μετά τον Λουτσέσκου. Τι γίνεται. Ψάχνουμε ακόμα για φόρ. Και απάντησε: το ένα είναι ανεξάρτητο από το άλλο. Κοίταξε, με δεδομένο ότι ο Κουλούρης φεύγει στον Ατρόμητο, έτσι, οδεύει ως δανεικός στον Ατρόμητο, υπάρχει ο Μιστακίδης, ο οποίος... ικανοποιεί απόλυτα. Χθες διάβασε στον αέρα μήνυμα για τον Δημήτρη το Τζορμπατζόγλου. Για τον Μιστακίδη. Κρατήστε τον. Πραγματικά ήταν χθες χάρμα αυθαλμό. Και αυτό το πούμε μετά για το φιλικό τι είδαμε. Αλλά ο Μιστακίδης και στα δύο φιλικά, και πόσο μάλλον τα παιδιά μας που τον βλέπουν εκεί, αφήνει αυτή τη γεύση που άφηνε και πριν το μεγάλο τραυματισμό του. Ότι μπορείς να βασιστείς πάνω του, απλά, να σου δώσει λύσεις. Σας πω, εγώ είμαι της φιλοσοφίας Λουτσέσκου. Ότι ναι μεν επιστρέφει ο Πρίγιοβιτς, ναι μεν προσπαθείς να καθιερώσεις τον Μιστακίδη και καλά κάνεις, γιατί φαίνεται ότι η θέση του ταιριάζει απόλυτα σε αυτήν του φορ, αλλά χρειάζεσαι μία ακόμη Βέβαια. Λύση, έτσι. Βέβαια. Έχεις μπροστά σου Ευρώπη, προκριματικά Champions League, έχεις πρωτάθλημα, έχεις κύπελο, ομιγένετο, ένας τραυματισμός, μία κούραση. Έχεις γενικά παιχνίδια μπροστά σου να διαχειριστείς και χρειάζεσαι πάση θυσία επιθετικό. Και να σου πω κάτι και ένα φω. Είτε λέγεται Πούκι, είτε λέγεται Κόντε, είτε λέγεται Παπαδόπουλος, είτε λέγεται Μπούντου. Μπράβο. Το θέμα είναι ότι έχεις ένα φορ πολύ καλό, πρώτο στη Super League φέτος. Έγραψε ιστορία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ με πάρα πολλά γκολ. Αλλά αυτό, έχει συγκεκριμένα κάτι. Χαρακτηριστικά. Έρχεται, θες και ένα φόρ μια μέρα που δεν θα τραβάει ο Πρίγιοβιτς. Λέμε 25 Αυγούστου, τώρα 20 Αυγούστου. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και σου δίνει 800 εκατομμύρια, ξέρω. Εντάξει, 800 δεν υπάρχει. Δεν λέω σου δίνει 15 εκατομμύρια για Πρίγιοβιτς. Και θέλει να πάει. Θα μείνει χωρίς φόρ 20 Αυγούστου. Γιατί στο ποδόσφαιρο όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται. Και τις τελευταίες 10 μέρες είναι που δεν παίρνουμε ανάσα μέχρι να κλείσει. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή πρέπει πάντα να υπολογίζεις και το και απρόπτο, σχέδι, το πρόβλημα, έτσι. Να βλέπεις την επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρο, ειδικά όταν οι στόχοι σου είναι πάρα πολύ ψηλοί, αφορούν ομίλους Champions League, αφορούν πρωταθλητισμό εντός της χώρας, πρέπει να έχεις backup λύσεις, αξιόπιστες backup λύσεις για όλους τους στόχους. Και μία από αυτές αφορά τη θέση του φορ, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, αυτό που λέει, ακούω το Σταύρο να το λέει συνέχεια και δεν το καταλαβαίνω, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει φορ μετά πέρυσι. Την πώληση του Κλάους. Πέρυσι. Πέρυσι, επειδή τα έφερε έτσι η κατάσταση και η ζωή που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από την Ευρώπη, αν θέλεις, δεν φάνηκε πάρα πολύ το ότι αυτό το έπρεπε να πάρει φορ. Ναι. Φέτος όμως... Ομιγέννητο, ναι. Φέτος πρέπει να έχεις κι άλλες λύσεις. Δεν φτάνει ένα φορ. Λοιπόν. Δεν φτάνουν δύο. Και κάπου εδώ μας κάνεις νόημα για το διάλειμμα. Ναι. Εγώ μπορώ να επιμένω και να λέω πόσο λάθος ήταν η παραχώρηση του Γιαννούλη στον Ατρόμητο ως δανεικός. Νομίζω ότι από την προετοιμασία τα βλέπουμε μπροστά μας τι γίνεται στο αριστερό άκρο της άμυνας. Έτσι. Κρέσπο. Εκτιμήθηκε, αν θέλεις, για μένα λάθος η συγκεκριμένη περίπτωση του Γιαννούλη. Δηλαδή, συμφωνώ. Βιάστηκαν, αν θέλεις, τον ΠΑΟΚ να τον παραχωρήσουν τον Γιαννούλη. Πώς δίνεις έναν παίκτη χωρίς να έχεις... Εντάξει, μιλάμε για πάρα πολύ αξιόπιστη λύση του Αντρέ. Ωραία. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν είναι θέμα σύγκρισης όμως. Ναι, ναι. Λοιπόν, μας κάνει νόημα ο Σωτήρης, γιατί έχουμε ξεφύγει. Πανερχόμαστε με Μουντιάλ και πολύ ΠΑΟΚ, βεβαίως, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεύτερη ώρα, ναι. Ναι. Λοιπόν, και κάνεις και το χορευτικό όσο το τραγουδάει αυτό η Shakira. Ήταν μεταμορά στην Κολομβία. Και πανηγύρισε, βεβαίως, για την πατρίδα της, για την Κολομβία. Αλλά να μην χάνουμε χρόνο, να πάμε κατευθείαν στον Σταύρο Κόλκα που βρίσκεται στην Ολλανδία, βεβαίως μαζί με την Icas Cars Group. Εισαγωγές, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές γιοταχή και επαγγελματικών αυτοκινήτων. Αποκτήστε το αυτοκίνητο που θέλετε χωρίς προκαταβολή έως 72 μήνες και άτοκες δόσεις με κάρτα. Icas Cars Group με πλήρη μονάδα ανταλλακτικών παντός τύπου αυτοκινήτων, ελαστικών και ζαντών. Θα το βρείτε σε δύο σημεία, ανατολικά στην εμπορία αυτοκινήτων στον κόμβο Πηλέας Πανοράματος και δυτικά στο Τμήμα Ανταλλακτικών έναντι Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Τηλέφωνο 2310-300-313 και στο ίντερνετ icascars.gr. Η Icas Cars Group βεβαίως είναι στην παρέα μας και είναι και στην παρέα των παιδιών για το ταξίδι στην Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
Θεωρείται αυτό το βασικό ή το δεύτερο, ε? Όλο θεωρείται βασικό, απλά το έχουν σπάσει σε δύο κομμάτια. Ωραίο αυτό. Το ένα κομμάτι ολοκληρώνεται την Τρίτη. Έρχεται η ομάδα, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη για μερικές ανάσες εδώ στην πόλη, για ένα μίνι διάλειμμα, μίνι break από την προετοιμασία και από την Ολλανδία, τη φύση και ούτω καθεξής. Και έκανε και εκεί κάψεις, ρε φίλε. Δηλαδή φύγανε από εδώ για να κάνουν προετοιμασία με κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Εδώ έκανε χειμώνα. Πραγματικά. Και εκεί τους κάνει τριαντάρια που για την Ολλανδία θεωρείται αυτό καύσωνας, έτσι. Ήτανε τα παιδάκια αλαφιασμένα όπου έβρισκαν νερό και... Μπουγέλο, Σταύρο Μπουγέλο. Ο Σταύρος έκανε ηλιοθεραπεία. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο ερωτικό και άκρος ηλιόλου στο Φένλο. Και στον επίτιμο πολίτη. Πού είστε? Στον Τίσσερντος είμαστε. Επίσης ηλιόλου σου. Σε άφησε να περάσεις. Το πλήρωσα στο Μουντιάλ. Μη σκάς. Ναι, το πλήρωσα. Πλάβα μόγια. Έτσι ακριβώς. Στο μεταξύ είμαστε οι δύο ήθη εδώ που προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς δουλεύει το Car Wash. Πήγαμε, πληρώσαμε. Ωραία, βάλαμε το αμάξι μέσα. Πατήσαμε, έβγαλε ένα κόκκινο φωτάκι. Πάτησα τον κωδικό που μου λέει. Πατάω start, τίποτα. Τι να πατήσω άμα το start δεν δουλεύει. Ρώτα τη Μελίνα. Η Μελίνα παραλίγο να μας στείλει να πούμε στο αεροδρόμιο της Κολονίας. Καλά που βάλα το κινητό. Παοξάκι άρρωστο, Μελίνα. Εγώ την έχω κόψει από το βίντεο που ανεβάζετε. Ναι, κάτι πινελί και πολύ ωραία ιδέα που είπατε με τον Νίκο το Μοσχοβίτη. Ένα GPS ελληνικό. Ναι, δεν πινελί και. Που παζών και τέτοια. Δεν κοιτάς δεξιά, φανάρι, πρόσεχε μπροστά γυναίκα οδηγός, τέτοια. Αποχαιρετήσατε τη Μελίνα δηλαδή? Όχι, την έχουμε εδώ, προσπαθούμε να την πλύνουμε την πεταμένη. Α, πρέπει να το αφήσετε και σένιο, έτσι, τη Μελίνα, όπως την βρήκατε. Ναι, γιατί την προηγούμενη φορά που δεν τα αφήσαμε σένιο, πληρώναμε πρόστιμα μέχρι να πάρουμε το επόμενο. Ωραία. Να σου πω κάτι, άμα δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Ναι, κοίτα, πρώτα απ' όλα ο ατήρης πρέπει να βάλει 62 πρόστιμα, πες. Τα κατάφερα. Πληρώναμε μέχρι το Μάιο. Η αλήθεια είναι ότι το θυμάμαι, ότι ερχόντουσαν συνέχεια. Ναι, ερχόντουσαν. Ωραία, ήρθε η βοήθεια, γιατί μόνοι μας... Ωραία. Δηλαδή τώρα θα έχουμε live στον αέρα αυτής της πόλης πλήσιμο αυτοκινήτου. Γιατί όχι. Αυτοκινήτου και ο Τζορμπατζόγλου είναι διασκεδαστικός. Το βάλαμε εκείνο, πες του. Μπορείτε να τρακάρετε, θεωρείς, και μέσα στο Car Wash. Ξεκάθαρα. Μπορεί να το καταφέρει αυτό, Δημήτρη. Δεύτερο εμείς τελικά. Χαλασμένο είναι. Τι, χαλάσε. Χαλάσε, ναι. Απίστευτο. Μια σε ανοιχτή ακρόαση το Δημήτρη να μιλάει με τους Γερμανούς, τι γίνεται? Εντάξει, μιλάμε το χαλάσαμε. Υπάρχει κάτι. Και αυτό λέγεται perfect wash. Perfect wash είναι. Ναι, το έχω κρίνει για βανάκι. Και συγγνώμη, θα κάνουμε ουρά στο wash. Στο χαλασμένο πήγατε? Όχι, ένα έχει. Είπα στο δρόμο. Μάλιστα. Ένα, έχει το δώσει, κάτσε κάτι τσιγάρο, δεν θα αντιναχτούμε εμείς. Αποχαιρέτησες... από τη μία. Ναι. Αποχαιρέτησες τις πάπιες εκεί, τους κύκνους και όλη αυτή την πρωινή παρέα. Γιατί παρέες τα δύσκολα φαίνονται, Σταύρο, κάθε πρωί. Ναι, δύσκολα. Κοίτα, περάσαν δύσκολα. Αυτές σίγουρα. Όταν έφευγα. Είναι πολύ ήρεμες οι πάπιες και είναι και φιλήσικες. Δεν έρχονται πάνω σου. Φαντάζομαι εσύ καλούσες κάθε ηρεμία το πρωί. Όχι, ναι, ωραία ήταν. Ξέρεις τι λένε να πίνεις καφέ με παπάκια. Τα λέγατε. Τα πλαστικά φυσικά πήγα στα παπάκια. Τεράστια η διαφορά. Ανακάλυψες λέγαμε, το εσωτερικό εγώ σου, τη βαθιά ύπαρξη της οντότητάς σου μέσα από το συναγελασμό με τις πάπιες. Πλέον. Είμαι καλύτερος άνθρωπος. Είσαι. Περιμένουμε έναν καλύτερο άνθρωπο. Θα το χάσουμε το πλάνο, μεταξύ. Θα το χάσουμε το πλάνο, είμαστε το πλέον. Μπορείτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όχι, υπάρχει Δημήτρης εκεί πέρα. Ναι. Όχι, μα αυτός είναι επικίνδυνος. Έλα τώρα, αποκλείεται. Οικογενειάρχης άνθρωπος, τα προγραμματίζει όλα. 30 φορές να είμαστε στην ώρα μας να φύγουμε 9 η ώρα του ξενοδοχείου και εγώ ήμουν κάτω 9 παρά 10 και δεν υπήρχε πουθενά. Και το παίρνω 9 η ώρα, πού είσαι? Κατεβαίνω, ξέρεις τώρα, τα ζώα μου αργά. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Καλά που το GPS μου ήταν τσακάλι μεγάλο και ήρθαμε νωρίς. Σχετικά. 10 και 20 είναι. Γεια σας. Εδώ είναι 11 και 20. 11 και 20. Τι να πετάω. Τέλος πάντων. Τι κάνετε άλλο. Κοίτα, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι γυρνάω
Άρα μπορεί να κανονίσει μέχρι τις 8 Ιουλίου τις διακοπές του. Εντάξει. Ξεκάθαρα. Θα ξανά ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι, εντάξει. Μπορεί να κανονίσει. 8 Ιουλίου φεύγω ξανά. Μέχρι τις 16? Ωραία. 17. 17, ωραία. Να προσέχετε δηλαδή, όσοι έχετε δηλώσει άδειες. Να μην κανονίσετε κάτι. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Ναι. Με τι αναμνήσεις φεύγεις? Δηλαδή αυτό, αν κάτι θυμάσαι από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας είναι οι πάπιες. Οι πάπιες ξεκάθαρα. Και ο κύκλος. Να σου πω κάτι. Ο ένας, γιατί ο άλλος δεν μου μιλούσε. Να σου πω κάτι, με αντικατέστησαν όμως τα stories και κάπως αισθάνομαι. Ναι. Δηλαδή κάθε πρωί μπαίναμε για τις πάπιες. Το χαλάσαμε. Ωραία. Δεν ξέρεις αν το χαλάσαμε. Ωραία. Έρχονται πάλι, έρχεται πάλι το πρόστιμο. Όπως έλεγε και ένας παράγοντας του ΠΑΟΚ παλιός, τα προστήματα. Τα προστήματα. Ναι. Λεφτά για τα προστήματα υπάρχουν, να ξέρεις. Ναι, τότε δεν υπήρχαν. Είναι η αλήθεια. Για πες, χθες στο φιλικό... Ρωτήστε με. Χθες στο συνέντευξη. Χθες στο φιλικό θέλουμε να μας πεις. Τι είδες σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο, γιατί εμείς είδαμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ σε πρώτο και δεύτερο. Άρχισε τα κλεισέ πάλι, θα το φάσω την ελίξη στον αέρα. Και τι να σου πω, παιδί μου, συνέντευξη θα κάνουμε για τις πάπιες, λέγαμε. Κάθε κλεισέ, πινελίκη θα πέσει. Ναι, να ξέρεις, εντάξει. Πρώτα απ' όλα δεν έπαιξε πάω το δεύτερο, δεν κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, είδες, εγώ το έθεσα κομψά, εσύ το πας κατευθείαν χήμα. Καταζητείτε. Καταζητείτε και αναζητείτε. Ναι. Εντάξει, δεν υπήρχε στον δεύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε. Οφείλεται, λες, την ηλικία. Εγώ λέω ότι οφείλεται ότι αυτοί που παίξαν στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαν κανένα κίνητρο όμως μάλλον. Εντάξει, δεν τρέχανε, βασικά. Ειδικά οι μεγάλοι ήταν τσουγκράνα και δώστης. Πίσω έχουμε κάνει το χειρότερο παιχνίδι της ιστορίας μας στα στημένα. Όλα τα στημένα τους ήταν φάσεις, όλα. Ναι. Είχαν καλά χτυπήματα αυτοί με τον Τρέμπελ, αλλά και πάλι ήταν too much. Αυτό που γινόταν, δεν πήραμε κεφαλιά. Και φάγαμε δύο γκολ. Ναι. Εντάξει. Από κεφαλιές. Μία στημένη μπάλα και μία στη ζωή του αγώνα. Εντάξει, υπήρχε μια δικαιολογία ότι Χατζηδάκης και Βαρέλα παίξαν για πρώτο παιχνίδι. Οκ. Okay. Ότι Χαρίσης και Μαουρίτσιο ήταν μαζί. Ναι, αλλά ο Μαουρίτσιο είχε δώσει 8 λάθος πάσεις να φάνε φάση. Ήταν αλλού δηλαδή. Δηλαδή το μυαλό του μπορεί να ήταν κάπου στη Σουηδία. Στο τέτοιο, στο φάινο δεν ήταν σίγουρα. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Έχετε δηλαδή, όμως το δεύτερο ημίχρονο που είναι τελείως αντίθετη εικόνα. Ναι, γιατί μπαίνουν οι φρέσκοι. Οι πιτσιρικάδες, το είπε και τους έχουμε δηλώσει. Οι πιτσιρικάδες αυτήν την περίοδο είναι πιο φρέσκοι από τους άλλους. Εντάξει, γι' αυτό δεν φαίνεται και διαφορά ποιότητας. Εγώ θα δω τη μαγεία των πιτσιρικάδων όταν θα φτάσουν σε ένα επίπεδο οι άλλοι, που θέλουν τον χρόνο τους, και εκεί να δω πώς μπορούν να τα απεξέλθουν. Σωστά. Εντάξει, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Κοίτα, και οι πιτσιρικάδες έχουν και ένα έξτρα κίνητρο τώρα, έτσι. Δηλαδή, ο Λάμπρου, ο Μιστακίδης, όταν δεν ξέρουν σίγουρα τι γίνεται, τι θα γίνει, έχουν έξτρα κίνητρο να φτάσουν το 110 των δυνατοτήτων τους και να δείξουν πράγματα στο Λουτσέσκου. Ναι. Ο Χατζηρίδης, ας πούμε, που έχει έρθει με μεταγραφή, ναι, έχει κίνητρο για μια καλή χρονιά, αλλά ξέρει ότι έχει έρθει σε μια ομάδα. Δεν και το κορμί του να είναι έτοιμος, αυτός το προειδοποιήσαμε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχουν φάσεις που λειτουργεί πολύ αργά. Ωραία, αυτός θα έρθει σε 1,5 μήνα, δηλαδή με τη Βασιλεία μου τον υπολογίζει. Εγώ θυμάμαι παραδείγματα παιχτών, δηλαδή Τζιόλης. Στα πρώτα φιλικά ήταν πανάγια μου. Δεν μπορούσε να στύψει. Ωραία. Χατζηδάκης τα ίδια. Είναι το κορμί του τέτοιο. Δεν μπορεί ακόμα. Ένα-ενάμιση μήνα, να δούμε. Πήρε χρόνο συμμετοχής με την νέα του ομάδα. Οκ. Okay. Καλό είναι αυτό. Θεωρείς ότι είναι και λόγω ηλικίας ότι κάνει μια διαχείριση για να είναι οκ okay όλη τη σεζόν? Ο κάθε Χατζηρίδης αυτής της ηλικίας. Όχι. Απλά είναι το κορμί του. Ο φίλος ο Κώστας λέει, ρώτα το Σταύρο ποιους παίκτες ονομαστικά κρατάει από το πρώτο και από το δεύτερο αντίστοιχα. Δεν είναι, δεν το βλέπω έτσι. Εντάξει, εγώ θα σταθώ στον Κατουρίχθες. Γιατί είναι ένας παίκτης που κάνει πολύ σωστή τακτική δουλειά μες στο παιχνίδι και δεν είχε νούμερα. Και νομίζω ότι είναι ψυχολογικό.
Δηλαδή όταν βλέπεις τον Καντορή να παίρνει την μπάλα, να πηγαίνει προς την περιοχή και μόλις φτάνει στην περιοχή να στρίβει δεξιά-αριστερά, καταλαβαίνεις ότι το παιδί δείχνει ψυχολογία. Εχθές έβαλε δύο γκολ, πήρε ψυχολογία. Γιατί ο Καντορή, τα λέμε, ότι ο Πέρκας παίζει στο 10 και μπλα μπλα. Ναι, ο Πέρκας είναι σταθερά πλέον, δεν βγαίνει. Ναι. Εντάξει. Αλλά στη θέση του Τζάλμα, που δεν μπορεί ο Καντορή δεξιά, αλλά επειδή τακτικά είναι σωστός, μπορεί να αναγκαστεί ο Λουτσέσκου να τον βάλει. Μπορεί να αναγκαστεί. Γιατί ο Ζαμπάν δεν είναι έτοιμος, είναι 20 χρονών. Και τακτικά είναι πίσω. Έβαλε τον Μπάτσι χθες να πηγαίνει από δίπλα του για τις δύο οδηγίες. Αν δεν πει λοιπόν κάποιος από τους μικρούς εξτρέμ που έχει ο ΠΑΟ, γιατί στα εξτρέμ σήμερα δεν έχει καμία σταθερά. Ωραία, ίσως αναγκαστεί να παίξει ο Καντορή δεξιά. Και ταυτόχρονα να βρει και ένα ρόλο για τον παίχτη σου, έτσι. Πάντως, με σημαντική υποσημείωση ότι φέτος η χρονιά είναι διαφορετική για τον Καντορή, γιατί πέρσι ήρθε χωρίς προετοιμασία, τέλη καλοκαιριού, έτσι, όταν η ομάδα βρισκόταν ήδη σε αγωνιστικές υποχρεώσεις, μέστερ σουτ κτλ. Ενώ φέτος είναι από την πρώτη στιγμή, δουλεύει καθημερινά, οπότε και γι' αυτόν είναι διαφορετικά τα δεδομένα φέτος. Περιμένεις έναν καλύτερο Καντορή. Όπως έλεγες ότι περιμένω έναν καλύτερο Βιερίνη, γιατί και αυτός έχει έρθει φέτος, έναν καλύτερο Πέλκα μετά τη χρονιά. Και για τον Καντορή περιμένουμε διαφορετικά πράγματα. Αυτό που περιμένω καλύτερο είναι από αυτούς που ήρθαν στα τέλη του Αυγούστου και δεν μπορούμε να κάνουμε προετοιμασία. Ναι. Δηλαδή, άντε Βιερίνη έχει εξοικειωθεί. Ο Ζαμπράνο αποχαιρέτησε. Mm-hmm. Περιμένω καλύτερο Μαουρίτσιο και καλύτερο Καντορή. Εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Καντορή φαίνεται δηλαδή ότι είναι καλά. Και στις προπονήσεις είναι καλά, κάνει απίστευτα πράγματα. Εντάξει, η τεχνική του είναι επίπεδου πολύ ψηλού. Ναι, ναι. Αλλά το παιδί δεν του βγαίνει στο παιχνίδι. Γι' αυτό κρατάω από χθες αυτό. Τα ότι δύο το βγήκε, ναι. Σταύρο, ναι. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Εμείς από την τηλεόραση που το βλέπαμε, μου άρεσε πολύ το στιγμιότυπο την ώρα που τον αγκαλιάζει. Πολύ ωραία η κίνηση του Λουτσέσκου, έτσι όπως τον χάιδεψε στο κεφάλι εκείνη την ώρα, ήταν ότι το πιστεύω, Λουτσέσκου. Ψυχολογικά εγώ είμαι εδώ. Μα τον πιστεύει ο Λουτσέσκου. Και ο Λουτσέσκου θεωρεί ότι η κριτική μας σχέδιο στον Καντορή πέρυσι ήταν πολύ άδικη. Και το επίπεδο τακτικής συμπεριφοράς του Καντορή είναι ψηλότατο. Δηλαδή αυτά που του έλεγε ο Λουτσέσκου τα έκανε. Νούμερα δεν είχε. Ναι. Και άντε εσύ πες τώρα, ο Καντορή που είχε ένα γκολ, μία ασίστ, πώς μπορεί να παίζει. Ωραία, όταν ο άλλος έχει 12 γκολ και 11 ασίστ, όταν μιλάμε για το 10. Μα ξέρεις, πέρσι τον έβλεπαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ όταν ήταν τραυματίες ο Καντορή και του λέγανε τι γίνεται, πότε επιστρέφεις και λέει παιδιά τι ανησυχείτε, τώρα έχουμε Πέλκα και δεν το έλεγε ότι τυπικά ανταγωνιστικό. Δεν το έλεγε ότι... Ναι, ότι εντάξει δεν βλέπετε τι κάνει ο Πέλκας, ότι τι ανησυχείτε για μένα αφού έχουμε Πέλκα, έχει μπει το παιδί και βγάζει μάτια. Τι να σας πω εγώ τώρα πότε θα επιστρέψω και αν θα φτάσω. Ήταν μέσα, αλλά ήταν αριστερά. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής, ότι χωράει στον ΠΑΟΚ η τριάδα Πέλκα Καντορή Μπίσεσβαρ. Η οποία είναι πιστεύω, ουσιαστικά και οι τρεις δεκάρια, έτσι. Είναι αλχημία. Ναι. Είναι αλχημία. Αλλά όταν ο προγραμματισμός είναι τρεις λαδούν και δύο χορεύουν, οδηγεί σε μαθηματικά στην αλχημία. Τώρα που είπες για προγραμματισμό, μία ερώτηση. Θεωρείς ότι το να δοθεί ο Γιαννούλης ήταν μια βιαστική κίνηση και γιατί σε ρωτάω? Δεν ήταν το Γιαννούλη κίνηση, συμβαίνει, για να τα λέμε όλα. Ναι. Ωραία, το λάθος είναι γίνει από πέρσι που είναι δανεισμός διετίας. Όταν έχει σχέση με μια ομάδα, δεν μπορείς να την πεις του άλλου, φέρ τον πίσω. Ναι, καταλαβαίνω. Εσύ λες ότι πρέπει να τηρήσεις τη συμφωνία. Ας με εξηγήσει κάποιος, ωραία, ποιος έδωσε την άδεια να πάει δύο χρόνια δανεισμός. Με ποιανού πρόταση. Σοφού ιδέα ήταν αυτή. Γιατί τα βρίσκει μπροστά σου, ναι. Ναι. Εντάξει, φυσικά δεν και πρέπει να γίνει. Αστείο. Ναι, ναι. Έχεις δύο παιχνίδια τώρα που η Βιερίνια είναι εκτός. Στο ένα πιτσιρικάς που δεν μόνο είναι αριστερό μπακ. Ναι. Παίζει ο Παλογιάννης και έρχεται ο Κρέσπο καταναγκαστικά χθες και παίζει εκεί. Ναι. Και ποιος ξέρει ποιον θα δούμε τη Δευτέρα, έτσι. Το λύσατε το θέμα? Ποιο θέμα από όλα, τίποτα, δεν φεύγει τσιμπάζο που πάει από την άλλη. Ο Τσίμηρωτ πες μας τι κάνει. Τον είδαμε χθες και με τον προπονητή και με σένα και με τους παίκτες. Του λείπει η Ελλάδα πολύ, ρε. Θα πάει στα λεφτά τα τρελά εκεί που του δίνουνε? Όχι, μάλλον. Όχι, ε. Όχι. Αγγλικά έμαθε? Πολύ καλύτερα από αυτά που δεν ήξερε όταν έφυγε.
Πώς πάνε στο εξωτερικό και παίρνουν σε αυτό το τρυπάκι να μάθουν αγγλικά. Έλα ρε, στο τέλος ήξερε εδώ. Ελάχιστα πράγματα. Βγάζαμε συνεννόηση. Ελάχιστα πράγματα. Το χάσαμε. Το χάσαμε. Αυτός έχασε τον Δημήτρη. Εμείς τον έχουμε τον Σταύρο. Ναι, το θέμα είναι ότι χάσαμε τον Μπατζούγκο. Ας ρισκάρουμε λίγο, ας παίξουμε με τη φωτιά, ας παραδώσουμε τα μάξι. Χωρίς πλήσιμο απ' έξω. Ωραία. Είναι μια κουτσουδιά από εκεί που καθόταν ο Στέργιος, είχαμε τζάμι από πάνω. Ναι. Ωραία. Πού πήγε. Σταύρο, 5 η ώρα Ουρουγουάη, Πορτογαλία στοίχημα. 0-0 πρόκειται στα πέναλτι. Και... βάζεις 10, παίρνεις 150. Πρόκειται δασκάλου στα πέναλτι, έτσι. Εντάξει, η διευκρίνηση δεν χρειαζόταν. Και στις 5, Γαλλία-Αργεντινή. Γαλλία-Αργεντινή. 1-0, όχι 1-0. 2-1 η Γάλλη. 2-1 η Γάλλη. Εμπαπέ το 1. Όχι. Γκριεσμάν. Όχι, όχι, ένα θα βάλει χαφ. Μάλλον ο Μπομπά. Ναι. Και ένα αποστημένο. Μάλιστα. Και φεύγει η Αργεντινή δηλαδή, έτσι, φυλάκια από τώρα. Από τώρα, εντάξει, για από τώρα είναι με την εικόνα που έχει. Και πολλοί ήταν που έφτασε. Εντάξει, η φάση των 16 έχει εκπληκτικά παιχνίδια. Ε. Εκπληκτικά παιχνίδια ισχύει. Και αύριο Βραζιλία, Μεξικό, Βέλγιο. Εντάξει, Βέλγιο, Ιαπωνία είναι μικρό το κακό. Βέλγιο, μια φράση του Λουκάκου, τίποτα άλλο. Ωραία. Δεν είναι κακό. Όλα αυτά επειδή έχει παίξει το game πρώτο σκόρερ. Εντάξει, κάτσε ρε φίλε, δεν φάγαμε τόσα λεφτά εδώ. Σταύρο, σου πω ότι από θεθές. 0-2 η Άντερλεχτ και δίνει τον Άσο 25. Βάζω 4 τίμια ευρουλάκια να τα κάνω 100. Πες μου εσύ γιατί δεν μπήκε εκείνο. Ο Κίτσιο, αυτό μου είπε και λένε. Πρέπει να βρούμε τον Κίτσιο. Να του πούμε Στέλιο, μου σχολιάζει. Απλά έβαλε το πόδι του άλλου και τότε. Εντάξει, δεν έκανε. Ναι, αυτά. 100 ευρώ. Φύγανε από την τσέπη μας που θα έλεγε κι ένας. Εσύ γιατί δεν το πήγε στο χείλι, το πήγε από την άλλη και παίξε το live με τον Άσο. Εντάξει. Μα live τον έπαιξα τον Άσο το 25, στο ημίχρονο. Άλλο σου λέω. Τι. Στο 0-2 παίξε το χ. Ναι. Να πληρωθεί το 2-2 και μετά να παίξει τον Άσο. Και μετά κάνει έναν Άσο στο live. Έχω. Το Κίτσικο είναι στο 90, 92, ναι. Αν δεν το έπαιξε στο 85 τον Άσο, θα σου δίνει, ξέρω εγώ, 6-7 βράκια. Why. Να, κατάλαβες, αυτά γιατί τα λάθη. Γιατί δεν έχουμε την πείρα σου. Αυτά τα λάθη κάνουμε. Αυτά τα ξεκούραστα τα δικά σου δεν τα έχουμε αποκτήσει ακόμη. Μάλιστα. Μα γιατί. Λοιπόν. Στο μεταξύ, καλά που δεν μπαίνουμε εδώ σε στοίχημα. Καλά που δεν μπαίνουμε εδώ. Γιατί θα είχαμε φάει μια κηδεία με τη Γερμανία. Πόσο. Εσύ και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Ναι, εγώ δεν μπορούσα να παίξω. Πάλι καλά. Έχω μια φιλοσοφία. Παίζω μόνο το χορηγό του ΠΑΟΚ. Δεν παίζω σε άλλη εταιρεία. Πάλι καλά. Όπως πληρώνω τον ΠΑΟΚ, παίζω. Ναι. Πάλι ωραία. Καλά να λες. Εδώ δεν έχει δικαίωμα IP στοίχημα. Εντάξει, και μου γκριζα εγώ στο 0-0. Έλεγα να πάει 85, δεν θα βάζα 100 στάρι, δεν θα βάζα 150, κάτι θα βάζα. Ωραία. Θα το είχα μια κεφαλιά. Από τις λίγες. Από τις λίγες. Ευτυχώς δεν μπαίνει στοίχημα εδώ. Ευτυχώς. Ευτυχώς και έσωσες 100-150 ευρώ. Εμείς που μπήκαμε λίγο πριν τα γκολ. Τον Άσο τον έδινε 14,5 και το στοιχηματίσαμε, το παίξαμε. Και πήγαμε έναν ωραίοτατο κουβά. Τον Άσο. Α, τον Άσο. Έπαιξες τον Άσο. Ναι. Τον Λί. Ναι. Φοβερά πράγματα. Και σου δίνει 14,5 και βλέπεις αυτή τη Γερμανία, έτσι να το παίξεις. Όχι, γιατί εγώ θεωρούσα ότι είναι θέμα χρόνου να μπει τώρα. Ακούστε λίγο. Θα σας αφήσω τώρα, γιατί πρέπει να αφήσουμε το αμάξι. Ωραία. Να μπούμε σε κάτι τούνελ για να βγούμε πάνω. Φιλιά στη Μελίνα. Καλό ταξίδι να έχετε από το ερωτικό και ηλιόλου στο Ντίσσελντορφ. Ντίσσελντορφ, καλά. Να ξέρετε, μπορείτε να πάτε για μπάνιο αύριο να πάμε. Ευχαριστούμε. Ντάξει. Το ακούσατε κι εσείς φίλοι ακροατές. Αύριο ηλιόλου στο σκιό καιρός εδώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Φιλιά, καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Η Μετάλντο ήταν μαζί μας και μαζί τους. Ξέρεις για την οικοκυρά πόσο σημαντική είναι η ντουλάπα. Πάρα πολύ. Το εγώ αλφα... μέχρι να, δηλαδή καινούριο σπίτι, μέχρι να βάλω την ντουλάπα στο μπαλκόνι και έκανα έρευνα και τα λοιπά για να πάρω σωστή,
τότε ολοκληρώθηκε το νοικοκυριό μου. Ντουλάπες αλουμινίου που δεν σκουριάζουν, δεν σαπίζουν, δεν σπάνε, πάρα πολύ σημαντικό. Παραμένουν αναλύωτες ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες. Ντουλάπες γαλβανιζέ, ματιοθήκες αποδητηρίων και προσωπικού. Επιλέξτε την ντουλάπα που σας ταιριάζει μέσα από μια τεράστια γκάμα σχεδίων και διαστάσεων ή παραγγείλτε την στα μέτρα σας. Διαγόρα 93 στην Άνω Τούμπα, με Άνδρο 117 με περιφερειακό στον Εύωσμο και εργοστάσιο στο Λάκωμα. Τηλέφωνο 942-620 και στο ίντερνετ metaldo.gr. Πάμε στο διάλειμμα. Μουντιάλ, ακόμα δεν έχουμε πει τίποτα και είπαμε θα ξεκινήσουμε με Μουντιάλ. Τι να πρωτοπρολάβουμε. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Και θέλαμε πάρα πολύ να το αφήσουμε μέχρι τέλους το τραγούδι, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να βιαστούμε. Έχουμε πράγματα να πούμε. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Είπαμε κάτι για Μουντιάλ. Τίποτα. Αναλύσαμε. Και δεν είπαμε και χρόνια τι πολλά. Κρατήσαμε. Γιορτάζουν οι Αποστόλιδες σήμερα. Χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες και βεβαίως χρόνια πολλά χθες σε Παύλους. Και στον Παυλάρα, τον Γκαρσία. Σε Πέτρους. Αυτοί οι δύο. Σε Πετρούλες. Πετρούλες, ναι. Παυλίνα. Παυλίνα. Ωραίο όνομα το Παυλίνα. Yeah. Καταλαβαίνεις ποιο όνομα έχει κάνει η Θράφη τελευταία, έτσι. Βαφτίζουν όλοι και όλες τα παιδιά τους. Πώς. Το Νεφέλη είναι ναι, το νέο εντάξει. Μαρία, έτσι. Νεφέλη, όλοι αυτά τα δύο. Ναι, ναι. Νεφέλη, σε 15 χρόνια από τώρα θα πηγαίνουν τα κοριτσάκια στο σχολείο. Θα είναι στο σχολείο. Σαν το Μαρία. Ναι, ναι. Πώς σε λένε Νεφέλη. Σαν ναι. Το Μαρία, το αντίστοιχο. Εσένα Νεφέλη. Ναι. Νεφέλη και Νεφέλη. Τα φωνάζουμε τα επίθετα για να ξεχωρίζουν. Ωραίο όνομα το Νεφέλη. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη το Τότζικα, δεν θες να πεις. Να τον χαίρεται η Ρούλα η Ρεύη τον Αποστόλη. Τι ωραία. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση, δύο ανακοινώσεις έχουμε σήμερα από τον ΠΑΟΚ, δεν τα είπαμε όλα. Να πούμε καταρχάς για την ανακοίνωση του Κάμπος που βγήκε αρκετή ώρα νωρίτερα. Τον ανακοίνωσε πρώτα η Αλάνια Σπορ, καλωσορίζοντάς τον με ένα βίντεο στο Facebook. Είδαμε και σχετικές φωτογραφίες και βίντεο από την Αλάνια Σπορ και την ανακοίνωση, την μετακόμιση του Τζάλμα Κάμπος στην τουρκική ομάδα. Αυτό το φόντο, έτσι. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Το πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο της Αλάνιασπορ. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω με τίποτα. Σου είπα, μπορεί να είμαι επηρεασμένη από το γεγονός ότι στον ΠΑΟΚ βλέπω μόνο άσπρο μαύρο. Ναι, και σου φαίνονται περίεργα τα έγχρωμα. Και υπάρχει έτσι μια κομψότητα, ρε παιδί μου, να ξέρεις αυτά τα δύο ωραία βασικά χρώματα της καθημερινότητάς μας. Και ξαφνικά. Με ρωτάς εμένα με τον Τζίμιροντ που τον είδα στα ερυθρόλευκα. Σοκ. Μόνα, σοκ. Λοιπόν, και σήμερα βεβαίως ήρθε η ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΟΚ για να κλείσει και τυπικά το θέμα της μεταγραφής του Τζάλμα Κάμπος στην Αλάνιασπορ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη μεταγραφή του Τζάλμα Κάμπος στην τουρκική Αλάνιασπορ. Ο Αγγολέζος Άσος μετά από 2 χρόνια στον Δικέφαλο επιστρέφει στην Τουρκία για λογαριασμό της Αλάνιασπορ. Ο Κάμπος με τη φανέλα του Δικεφάλου αγωνίστηκε σε 76 αγώνες πετυχαίνοντας 12 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ ενώ κατέκτησε και 2 κύπελα Ελλάδος. Τζάλμα, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας σου. Τζάλμα, τι θυμάσαι από τον Τζάλμα. Κύριος ήρθες, κύριος έφυγες. Μας συστήθηκες με αυτή την απίθανη γκολάρα στο Άμστερνταμ Αρίνα και νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάω από σένα. Έχουμε μάθει πολλά για σένα μέσα στα αποδυτήρια έτσι, και το τι ωραίος τύπος υπήρξες μέσα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Κρατάμε αυτά και άλλα πολλά. Ένας άνθρωπος και μία προσωπικότητα που ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Πολύ συμπαθητικός. Σε θυμάμαι. Τι? Πέρσι μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Τη δήλωση όταν είπα ότι ήρθα στον ΠΑΟΚ για να κατακτήσω τίτλους, κάποιοι με αμφισβήτησαν και γελούσαν. Ναι. Στην ουσία έχει κατακτήσει 2 κύπελα και 1 πρωτάθλημα, έτσι. Δεν το λες και αποτυχημένο. Κρατάμε τα καλά από τον Κάμπος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προκάλεσε ποτέ. Ό,τι είχε να δώσει το έκανε, τα λέγαμε και χθες. Ο Κάμπος έκανε τα πάντα άψογα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αν τα έκανε και πατώντας περιοχή, προφανώς και θα μιλούσαμε για άλλον ποδοσφαιριστή, έτσι, άλλου επίπεδου ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, και πάμε στην ανακοίνωση για τον Χατζησαΐα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Δημήτρη Χατζησαΐα μέχρι το 2021. Μετά την υπογραφή του συμβολαίου, το ποδοσφαιριστής αναχώρησε για την Αθήνα και τον Ατρόμητο, όπου θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού για 1 χρόνο. Για τον Χατζησαΐα, να τα πούμε εντάχει από την αρχή. Συζήτησε με τον Ράσβαν Λουτσέσκου προτού η ομάδα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Από κοινού αποφάσισαν
πως θα ήταν κρίμα και άδικο για τον Χατζησαΐα μετά από μια τέτοια χρονιά στον Ατρόμητο, όπου είχε συγκεκριμένο ρόλο και χρόνο συμμετοχής, να έρθει στον ΠΑΟΚ και να λογίζεται ως πέμπτος στόπερ και στην ουσία να περιμένει κάποια στιγμή μήπως και αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Υπάρχει έτσι πληθώρα επιλογών στα στόπερ για τον Λουτσέσκου και του εξήγησε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση, ότι υπάρχει ένα δεμένο και δουλεμένο γκρουπ από πέρσι, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Μαλεζάς, έγινε η προσθήκη του Χατσερίδη, οπότε θα ήταν άδικο για αυτό το παιδί να κινείται μεταξύ πάγκου και εξέδρας, αν και όταν εφόσον προκύψει ευκαιρία να την αρπάξει από τα μαλλιά. Αποφάσισα λοιπόν πως προτιμότερο είναι να μείνει στη Θεσσαλονίκη και να αναζητήσει ομάδα που θα του δώσει πάλι έναν ρόλο όπως αυτόν που είχε αντίστοιχα πέρσι στον Ατρόμητο. Μαθαίνοντας λοιπόν ο Ατρόμητος, πώς έχουν τα δεδομένα στην υπόθεση του Χατζησαΐα, έδειξε εκ νέου ενδιαφέρον για να τον εντάξει στο δυναμικό του με τη μορφή δανεισμού, αλλά επειδή ο Χατζησαΐας έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του με τον ΠΑΟΚ, δεν γινόταν να φύγει δανεικός ούτε στον Ατρόμητο ούτε σε κάποια άλλη ομάδα. Έπρεπε λοιπόν να κλείσει η εκκρεμότητα με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή να προχωρήσουν σε ανανέωση της συνεργασίας τους οι δύο πλευρές και κατόπιν να αναζητηθεί ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Δημήτρη Χατζησαΐα με τη μορφή δανεισμού. Κάτι το οποίο έγινε, έκλεισε θετικά. Ο Χατζησαΐας ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ για άλλα 3 χρόνια, ναι, έτσι μέχρι το καλοκαίρι του 2021 και ήδη βρίσκεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Ατρόμητου. Μας το επιβεβαίωσε χθες μιλώντας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Σπανό, ότι έχει κλείσει, είναι εδώ, είναι ένα παιδί το οποίο πιστεύουμε πολύ, ένα παιδί το οποίο μας έχει αφήσει άκρως θετικές εντυπώσεις στην ομάδα και γι' αυτό κιόλας τον θέλαμε. Στον Ατρόμητο περιμένουν και τον Κουλούρη από την Τετάρτη, αλλά η υπόθεση του Κουλούρη για το δανεισμό του στον Ατρόμητο εξαρτάται από το θέμα της απόκτησης του ΦΟΡ, έτσι. Να δούμε ποιος θα είναι, ναι, πότε θα είναι. Οπότε δεν μπορεί με ευκολία αυτό ακριβώς να μείνει με έναν μόνο ΦΟΡ, γιατί δεν βγαίνουν και οι προπονήσεις καταρχάς, έτσι. Έχεις τον Μιστακίδη. Καλά, μπορούμε να βάλουμε τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο. Το Λεβέκ. Το Λεβέκ. Βεβαίως. Αν και στον Ατρόμητο τον περιμένουν, έτσι. Βέβαια και αυτοί τους καταλαβαίνουν, γιατί έχουν μια πίεση χρόνου. Έχουν και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έτσι ακριβώς. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει πρώτα να δει τη δική του πάρτι, για να το θέσουμε. Την ίδια ώρα, σε ένα παράλληλο σύμπαν, μπορεί ο ΠΑΟΚ να κινείται έτσι. Στο σύμπαν το κιτρινόμαυρο της ΑΕΚ, βλέπω εδώ άρθρο, απομακρύνεται ο Κονέ. Ναι. Υπάρχουν θέματα με την Ουντινέζη, η οποία δεν φαίνεται να θέλει να ασχοληθεί με την περίπτωση. Αν μου πεις ότι είναι και οικονομικής φύσης, δεν θα το πιστέψω. Απίστευτο, ναι. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Από τη στιγμή, λέει το άρθρο, που είναι απίθανο να έχει φανεί φως στην υπόθεση μέσα στο πρώτο πενθήμερο του Ιουλίου, όλα δείχνουν ότι οι κιτρινόμαυροι τον βγάζουν τουλάχιστον για αυτή την ώρα από τα πλάνα τους. Δεν αποκλείεται δε, ακόμη και αν καταφέρει τελικά ο Κόνερ να βγάλει άκρη με την Ουντινέζε προς τα τέλη Ιουλίου, η ΑΕΚ να μην ασχοληθεί καθόλου με την περίπτωσή του. Έτσι, η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Δεν αλλάζει ακριβώς. Ομάδα που κατακτά το πρωτάθλημα δεν την αλλάζει. Η συνταγή της επιτυχίας. Οι πρωταθλητές θα είναι όλοι οι ίδιοι. Λοιπόν, πάμε και γρήγορα στο Μουντιάλ. Εντάξει, δεν είπαμε τίποτα, μας πονάει ιδιαίτερος, αλλά παιδιά, υπάρχει μια κινητικότητα. Το βλέπετε κι εσείς με προετοιμασία, με τα γραφικά. Περίμενες ότι Ιούνιο, μήνα δεν θα προλαβαίναμε να πούμε όλα όσα θέλαμε. Το περίμενα, η αλήθεια είναι. Αν είχαν κλείσει βεβαίως νωρίτερα τα μεταγραφικά, θα λέγαμε μόνο για προετοιμασία και Μουντιάλ. Αλλά δεν έχουν κλείσει, είναι ανοιχτά πολλά τα μέτωπα. 30 Ιουνίου, στη 5. 5 η ώρα σήμερα, επιτέλους. Γαλλία-Αργεντινή. Η Αργεντινή που πέρασε με το ζόρι και στο φινάλε της αναμέτρησής της. Στους 16. Με έναν επικό Μαραντόνα στις εξέδρες. Επικό το λέει, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα. Επικό, 11 επικό. Και 56 επικό, μου το λέει αυτό. Επικό Μαραντόνα, δεν χωράει τίποτα. Αν δεν τα κάνει ο Μαραντόνα, ποιος. Ναι, είναι και αυτό. Αν δεν τα κάνει ο Μαραντόνα, ποιος. Δηλαδή, ποιος μπορεί να κάνει τέτοιες αντιδράσεις και να έχει το καταλόγιστο. Να έχει τέτοιες αντιδράσεις, μάλλον, και να έχει το καταλόγιστο. Ένας είναι ο Μαραντόνα. Λοιπόν, και στις 9 Ουρουγουάη, Πορτογαλία. Επίσης δίστανται οι απόψεις για το πού έκανε τις χειρονομίες ο Μαραντόνα. Εγώ νόμιζα στον Σαμπάολη, έτσι, τον προπονητή. Α, το κατάλαβες εκείνη την ώρα live. Εγώ κατάλαβα στην άλλη ομάδα. Όχι, οι απόψεις όχι απλά δίστανται. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λένε στους δημοσιογράφους που ήταν από κάτω. Που ήταν από κάτω.
Είναι πολλά τα μέτωπα. Είναι πολλά τα μέτωπα. Εγώ πιστεύω στο Σαμπάολη. Γιατί. Είχε πει ότι αν αποκλειστεί η Αργεντινή, μην τολμήσει και επιστρέψει. Οπότε θεωρώ ότι εκεί, στο 2-1, απευθύνεται στον προπονητή. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Φάγατε. Έτσι. Ναι, και στο τέλος γίνονται οι παίκτες της Αργεντινής ένα κουβάρι και ο Σαμπάολη φεύγει μόνος του στα αποδυτήρια. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες που σου δείχνουν πολλά για το κλίμα μέσα σε μια ομάδα. Δηλαδή, δεν αρκεί να διαβάζει ότι πλακώθηκαν στα αποδυτήρια, ζήτησαν να μην είναι ο Σαμπάολη στο μάτς με την Ιγύρια. Βγάλανε μόνοι τους εντεκάδες, τους έλεγε ο Μέση τι να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες οι μικρές. Δηλαδή, έχει έρθει η πρόκριση με την ψυχή στο στόμα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, το παλεύεις μέχρι το 92 και μέχρι το 92 δεν ξέρεις αν θα είσαι στην επόμενη φάση. Τελικά είσαι στην επόμενη φάση. Σου βγαίνει όλη αυτή η έκρηξη συναισθηματική. Βλέπεις πώς αγκαλιάζονται Μέση, Μασεράνο, όλοι μαζί. Και εσύ ο προπονητής, έτσι, ο άνθρωπος που ηγείς αυτής της ομάδας, που έχεις το τιμόνι αυτής της ομάδας, είσαι λίγος και πας στα αποδυτήρια τρέχοντας. Από την άλλη, βέβαια, όταν ξέρεις ότι είσαι ανεπιθύμητος, δεν είναι ψεύτικο να πας να πανηγυρίσεις μαζί τους. Ανθρώπινα, όχι επαγγελματικά. Κατάλαβες με ποια είναι το λέω. Ναι, κατάλαβα ποια είναι. Δηλαδή και στον γκολ όταν μπήκε, πάλι πανηγύρισε μόνος του. Δεν έχει κάποιον να πάει να αγκαλιάσει εκείνη την Πάντως, ώρα. Τον προτιμούσα, είναι ξένο σώμα. Τον προτιμούσα στον πάγκο με την φόρμα της Αργεντινής. Παρά με εκείνο το κλαρίνο γαμπρίστικο. Παρά με εκείνο το σακάκι, το φωσφοριζέ, με το κοντομάνικο το μαύρο που το έβγαλε σε κάποια φάση και έλεγες σε ποιο μπουζουξίδικο στην Αχαρνών είναι ο κύριος. Τράγικ. Και πήγαινε πάνω κάτω. Ο νικητής του ζευγαριού Γαλλία-Αργεντινή, ναι. Όταν περάσει στους 8, θα παίξει με τον νικητή του Ουρουγουάη-Πορτουγκάλ. Τι ματζάρες. Την κολάρα έβαλε ο Κουαρέσμα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αλήτη μου, αλήτη μου. Μου το έκλεισε στο σπίτι μου. Δεν θυμάμαι Κουαρέσμα γκολ. Κλασικό. Έτσι, αυτό όλα ακριβώς. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω γκολάρες του Κουαρέσμα. Όλες είναι μία προς μία, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό το παιδί. Δεν έχουμε λόγια. Όχι, όχι. Τον αγαπάμε. Ουρουγουάη. Και Ουρουγουάη δηλαδή... αγαπάμε τώρα, δηλαδή είναι λίγο. Ουρουγουάη, αλλά έχουμε το δάσκαλο, δεν μπορούμε να πάμε άλλο. Με Πορτογαλία θα πάμε. Φυσικά με Πορτογαλία θα πάμε. Με Κριστιάνο Ρονάλντο και Πορτογαλία. Σουάρες, συγγνώμη. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη, να απολογηθώ. Εγώ να πω συγγνώμη στον Καβάνη. Ναι, ναι. Τον Καβάνη. Έντισον και σε σένα. Έντισον Καβάνη. Αλλά... και στον τέτοιον. Πες τον με την κοτσίδα. Κόλλησα. Και εγώ κόλλησα τώρα. Θα μας έρθει. Αλλά με Πορτογαλία θα πάμε. Ναι, Πορτογαλία. Και στο άλλο ζευγάρι. Θα τα πούμε και αύριο. Αύριο είναι Βραζιλία. Όχι, όχι. Στο ζευγάρι Γαλλία-Αργεντινή που είναι 9 η ώρα το βράδυ. Με ποιον είμαστε. Γαλλία. Γαλλία, Μας ακούν οι φίλοι μας τώρα και η παρέα μας που είναι Αργεντινή φόλα. Αλλά τι να κάνω. Το έχω πει. Δεν μπορώ το Μέση. Στην ταράτσα θα δούμε το μάτς με αυτά που έχεις. Το καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Με Γαλλία. Έρχονται πολύ πολύ ωραία ζευγάρια, πάρα πολύ ωραία ζευγάρια. Δεν ξέρω αν... δεν ξέρουμε το συγκεκριμένο ζευγάρι, να σου πω την αλήθεια. Θέλω Αργεντινή, για να δω ένα Αργεντινή-Βραζιλία στη διασταύρωση. Στο μετέπειτα. Στο μετέπειτα. Ότι η Αργεντινή θα περάσει και τον νικητή του Ουρουγουάη, Πορτογαλία, ναι, και θα φτάσει να κερδίσει. Μπράβο. Μάλιστα. Και η Βραζιλία θα περάσει το Μεξικό. Θα περιμένει λογικά το Βέλγιο ναι. Που θα έχει κερδίσει και θα έχει βγάλει νοκάουτ την Ιαπωνία. Άρα στο ζευγάρι Βραζιλία-Βέλγιο θα περάσει η Βραζιλία και θα... θα βρεθεί με την Αργεντίνα. Με την Αργεντίνα, ναι, αυτό. Μάλιστα. Μην κάνεις όνειρα τρελά. Στην άλλη πλευρά ξέρεις τι γίνεται. Κάτσε εδώ που είσαι καλά. Στην άλλη πλευρά έχει Ισπανία. Έμα κι άμμο και στην άλλη πλευρά. Κροατία-Δανία. Λογικά η Κροατία θα παίξει. Ξεκίνησαν με την τα πρώτα απειλητικά μηνύματα. Mm. Για σένα, εξαφανίσου. Ωραία. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Έρχονται πολύ ωραία παιχνίδια στο Μουντιάλ. Έτσι, ανοίξτε πάλι τις τηλεοράσεις, πάρτε τις μπύρες, βάλτε τα κινητά στο αθόρυβο. Και απολαύστε υπεύθυνα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Βεβαίως με πολύ Μουντιάλ και δύο παιχνίδια φωτιά. Αύριο στις 10 το πρωί έρχεται, ακολουθεί
Γιώργος Συρίγος. Ήρθε εδώ, έχει ώρα. Ναι. Προετοιμασμένος. Ένας απλός παρατηρητής μέχρι και τις 3. Εμείς ραντεβού για το γνωστό μας καφεδάκι και την χαλαρή ποδοσφαιρική μας κουβέντα στις 10. Αύριο θα μας ακούτε λογικά το αυτοκίνητο πηγαίνοντας για παραλία. Αφού έρχεται και ο Σταύρος Κόλκας, φτιάχνει και ο καιρός κανονικά. Οπότε μπορείτε να πάτε κανονικά στις παραλίες. Αύριο 10-12 μπουγάτσα με hangover. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας. Γεια σας.